Χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδογιάννης και θα έχω την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω στη συζήτηση που θα έχουμε για τις επενδύσεις, την οικονομία, τις τράπεζες με τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank. Κύριε Καραβία, υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης. Εσείς πρόσφατα δηλώσατε ότι μπορούμε να περιμένουμε, ίσως δούμε και τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μετά τη δεκαετία του 60. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε ότι πυκνώνουν κάποια σύννεφα στη διεθνή οικονομία, μεγάλη αύξηση στο κόστος ενέργειας, στις πρώτες ύλες, σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα αυτά σας ανησυχούν και κατά πόσο θα μπορούσαν να μας βάλουν σε περιπέτειες. Κύριε Παπαδογιάννη, καλημέρα. Να επαναλάβω την πεποίθησή μου ότι πραγματικά η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης. Βέβαια, προκλήσεις θα υπάρχουν πάντα. Και τώρα βλέπουμε μια διεθνή άνοδο των τιμών, η οποία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Οφείλεται σε μια διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως λόγω της πανδημίας, αλλά οφείλεται και σε ορισμένες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που έχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι συγχρόνως βλέπουμε μία μεγάλη άνοδο της τιμής των καυσίμων, κυρίως του φυσικού αερίου. Ειδικά στην Ευρώπη βλέπουμε και μία μεγάλη και ασυνήθιστη, ακραία θα έλεγα, αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα σύστημα εμπορίας των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, που είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο μηχανισμός αυτός δεν έχει τη δυνατότητα εξομάλυνσης των τιμών όταν είμαστε σε ακραία μεταβλητότητα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός αντίστοιχος με αυτόν των κεντρικών τραπεζών που εξομαλύνει τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία όταν έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ενωμένη, με συντονισμένες ενέργειες. Και στην κατεύθυνση αυτή, νομίζω ότι ήταν σωστή η πρόταση των Πρωθυπουργών Ιταλίας και Ελλάδος να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου. Από την άλλη, δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις εν θερμό και αναφέρομαι στην τάση που διαμορφώνεται να χαρακτηρίσουμε την πυρηνική ενέργεια ως μια πράσινη ενέργεια. Κατά την άποψή μου, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη. Τα πυρηνικά απόβλητα, κάθε άλλο παραφιλικά στο περιβάλλον, είναι. Και έχουμε διαπιστώσει και με οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες από ατυχήματα που έχουν γίνει διεθνώς. Ωστόσο, η παρούσα κρίση έχει και ευκαιρίες για τη χώρα μας. Τι εννοώ? Η Ελλάδα έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κρίση αυτή μας οδηγεί όλους ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα παράκτια αιωλικά πάρκα είναι στο τελικό του στάδιο. Επίσης, υπάρχει μια βούληση ευρύτερα στον δυτικό κόσμο να μεταφέρουμε παραγωγική διαδικασία από την Ανατολή στη Δύση, κυρίως για να μειώσουμε την εξάρτηση από ορισμένες οικονομίες όπως η Κίνα. Και νομίζω αυτό μπορεί να δώσει ευκαιρίες για επενδύσεις στη μεταποίηση και στη χώρα μας, έτσι ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε όχι για μια ελληνική κρίση, μιλάμε για μια διεθνή κρίση, αλλά πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα με τον ΑΒ τρόπο θα βρει τον τρόπο να την αντιμετωπίσει. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι διαταραχές που βλέπουμε στην παγκόσμια οικονομία θα εξομαλυνθούν. Μάλιστα. Σημειώνω ότι διατηρείτε την αισιόδοξη οπτική. Τώρα, ειδικότερα όμως για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα εξέπληξαν ευχάριστα και τους πλέον αισιόδοξους. Παρ' όλα αυτά, χρόνια αδυναμίες παραμένουν. Ποια στοιχεία θεωρείτε σε αυτή τη συγκυρία ότι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην εκτροχιαστεί αυτή η δυναμική που έχει σχηματιστεί? Σίγουρα υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν προκλήσεις στην οικονομία μας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα και κληρονομιά της κρίσης ή είναι αποτέλεσμα του παραγωγικού μοντέλου που έχουμε στη χώρα μας. Να αναφέρω τέσσερις από αυτές. Σίγουρα το δημόσιο χρέος, τα δίδυμα ελλείμματα, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα και το επενδυτικό κενό. Και ξεκινώντας από το τελευταίο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια
με τις επενδύσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί, να το καλύψουμε είτε εις όλων είτε σε μεγάλο μέρος του. Και νομίζω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια τεράστια βοήθεια που έχουμε ως χώρα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, νομίζω ότι το τραπεζικό σύστημα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Eurobank ήταν η πρώτη που άνοιξε το δρόμο και οι υπόλοιπες τράπεζες ακολούθησαν. Όπως ήδη έχω δηλώσει, στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά από το 2010 και μετά μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, περίπου στο 7,5%, και το σύνολο του κλάδου θα έχει μονοψήφιο δείκτη το 2022, που κατά την άποψή μου θα ανοίξει και το δρόμο για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε investment grade, σε επενδυτική βαθμίδα. Σωστά. Τώρα να πάμε στο κρίσιμο θέμα των δίδυμων ελλημάτων. Ήταν αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση. Τα διορθώσαμε με πολύ κόπο, πόνο, θυσίες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είχαμε μια υποτροπή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό ήταν γενικά παγκόσμιο φαινόμενο, όπως γνωρίζουμε. Αλλά είναι κρίσιμο να επαναφέρουμε τα δίδυμα ελλείμματα εντός των ορίων. Δεν πρέπει να περιμένουμε ποιος θα είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας για αυτός. Πρέπει να θέσουμε τον δικό μας εθνικό στόχο για να αποφύγουμε μια υποτροπή που θα μας οδηγήσει ξανά σε προβλήματα. Με δεδομένο κιόλας ότι έχουμε το μεγάλο χρέος, και έρχομαι στο τέταρτο σημείο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το χρέος είναι μεγάλο. Μεγάλωσε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά έχει και ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Είναι η μεγάλη λιτότητα, η μεγαλύτερη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω 19 χρόνια, το σχετικά σταθερό και χαμηλό επιτόκιο, αλλά και τα 40 δισεκατομμύρια απόθεμα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το υψηλότερο σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον και στο δυτικό κόσμο. Ο πληθωρισμός ο οποίος δημιουργείται, ας πούμε γύρω στα επίπεδα του 2-3%, είναι καλά νέα για το χρέος, γιατί θα μειωθεί λόγω του πληθωρισμού σε πραγματικές αξίες. Αλλά σίγουρα η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ θα έρθει κυρίως από τον παρονομαστή, θα έρθει μέσω της ανάπτυξης, και είναι ένας ακόμα λόγος γιατί η ανάπτυξη είναι τόσο κρίσιμη. Όμως, κύριε Παπαδογιάννη, εκτός από αυτά τα 4 σημεία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο είναι το δημογραφικό. Είναι ο λόγος που διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετούν τη δυναμική για την ανάπτυξη της χώρας μας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο γύρω στο 1%. Και είναι προφανές ότι ούτε εύκολες λύσεις υπάρχουν, ούτε προφανείς. Η Eurobank ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία, είμαι βέβαιος το γνωρίζετε, πριν από μερικούς μήνες. Παρουσιάσαμε την πρωτοβουλία αυτή, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να διατυπώσουμε και εμείς το πόσο κρίσιμο για τη χώρα είναι το δημογραφικό. Και ως μέρος της πρωτοβουλίας αυτής συνεργαζόμαστε ήδη με ελληνικούς και διεθνείς φορείς, έτσι ώστε να διατυπώσουμε έναν οδικό χάρτη, τον οποίο η πολιτεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αμβλύνει το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις προσδοκίες που υπάρχουν. Έχετε πει όμως κι εσείς ότι φαίνεται ότι θα αφορά περισσότερο μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αρκετές δυσκολίες. Ήθελα έτσι σύντομα να μας πείτε γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και αν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναλυθούν για να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός εταιριών. Ναι. Είναι σωστό να το διευκρινίσουμε το θέμα αυτό. Έχουν γραφτεί πολλά, αλλά να ξεκινήσουμε από το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, είναι πολλοί που διατυπώνουν τον προβληματισμό ότι κοινοτικά χρήματα είχαμε και στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν μας βοήθησαν να αλλάξουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Γνωρίζουμε ότι η οικονομία μας στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση. Και στην αγωνία να απορροφήσουμε τα προηγούμενα κοινωνικά πακέτα, διοχετεύσαμε το μεγαλύτερο μέρος στην κατανάλωση. Κατανάλωση στην Ελλάδα σημαίνει κυρίως αύξηση των εισαγωγών και διαπιστώσαμε όλοι που οδηγεί αυτό το παραγωγικό μοντέλο με οδυνηρό τρόπο.
Νομίζω ότι αυτή τη φορά πραγματικά τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματικά πηγαίνει αποκλειστικά σε επενδύσεις και με τις κατευθύνσεις που έχει όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την έρευνα για καινοτομία, πραγματικά μπορούμε να έχουμε αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όμως, σωστά λέτε, υπάρχει μια ανησυχία ότι οι εταιρείες που θα υποφεληθούν κυρίως από αυτό είναι οι μεγάλες και οι μεσαίες. Και αν μιλάμε για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω σε κάποιο βαθμό αυτή η ανησυχία είναι σωστή. Όμως, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο τα δάνεια, είναι και επιχορηγήσεις και υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις, όπως για παράδειγμα είναι το εξοικονομώ κατοίκων, το οποίο θα επιτρέψει τη διάχυση των πόρων του προγράμματος αυτού σε όλη την οικονομία, σε επαγγελματίες του χώρου, σε μικρές επιχειρήσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει μια σειρά από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που μέσω των εμπορικών τραπεζών στοχεύουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις. Στη Eurobank είμαστε έτοιμοι και καλούμε τους πελάτες μας να τους ενημερώσουμε γύρω από αυτά τα προγράμματα, γιατί πραγματικά τους δίνουν πολλές ευκαιρίες και πρέπει να τα εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Γνωρίζετε την κριτική για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες. Έχετε απαντήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίσατε μύθο ότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι οι τράπεζες έχουν γίνει αρκετά γραφειοκρατικοί και δυσκίνητοι οργανισμοί. Μήπως το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια επικεντρωθήκατε στα κόκκινα δάνεια που αναφέρατε, στα κεφαλαιακά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κλάδος, αυτά όλα είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθείτε λίγο από τις ανάγκες της αγοράς? Κύριε Παπαδογιάννη, αυτή είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η κρίση μας έκανε ως κλάδο πιο εσωστρεφής. Και σίγουρα αυξήθηκε και η γραφειοκρατία στο τραπεζικό σύστημα. Πρόσφατα, το ελληνικό δημόσιο, το οποίο χαρακτηριζόταν πάντα από μεγάλη γραφειοκρατία, μας έδειξε το δρόμο για απλοποίηση διαδικασιών και ψηφιοποίηση. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και η κρίση η οποία βιώσαμε ήταν πέραν από κάθε προηγούμενο. Και να αναφέρω ένα μόνο στοιχείο, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ δημοσίως. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, χάσαμε μία σειρά από πολύ έμπειρα και ικανά στελέχη στα οποία είχαμε επενδύσει, τα είχαμε εκπαιδεύσει. Τα στελέχη αυτά οδηγήθηκαν στο εξωτερικό, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Συγχρόνως, είχαμε μία δυναμία προσέλκυσης νέων ταλαντούχων στελεχών, το οποίο προφανώς έκανε το πρόβλημα πιο δύσκολο. Τώρα αυτό κάπως έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε ξανά στελέχη από το εξωτερικό. Το δημόσιο δίνει κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση και θα ήταν πολύ χρήσιμο να έρθουν και τα τελευταία εμπόδια που αφορούν αποκλειστικά τις τράπεζες και αποτρέπουν στελέχη από το να επιστρέψουν στο τραπεζικό κλάδο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από την κρίση γενικά η εποπτεία στο τραπεζικό σύστημα έγινε πιο βαριά σε διεθνές επίπεδο και ειδικά στην Ευρώπη. Να αναρωτηθούμε απλώς πόσο πιο γραφειοκρατικό έχει γίνει να ανοίξει κάποιος έναν απλό τραπεζικό λογαριασμό. Νομίζω όλοι έχουν βιώσει το τι σημαίνει αυτό. Διεθνώς ελήφθη μια απόφαση σωστή, ότι θα πρέπει οι τράπεζες να συμβάλλουν στη διαχείριση του οικονομικού εγκλήματος, του ξεπλήματος χρήματος. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία, το κάναμε, αλλά συγχρόνως έγιναν και οι διαδικασίες μας πιο βαριές, πιο γραφειοκρατικές και πολλές φορές αυτό οδηγούσε στην ταλαιπωρία του πελάτη. Πιο πρόσφατα έχει διατυπωθεί η άποψη που έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται, ότι οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν πιο γρήγορα στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας, βάζοντας μέσα στα πιστοδοτικά κριτήρια που έχουν και κριτήρια όπως είναι το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε επένδυσης. Και αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό σημαίνει πιο βαριές διαδικασίες ξανά και ενδεχομένως μεγαλύτερο χρόνο για την έγκριση μιας χορήγησης. Αλλά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που έχουν οδηγήσει σε ένα πιο γραφειοκρατικό μοντέλο τον τραπεζικό τομέα. Η δική μας ισχυρή επιχειρηματική βούληση είναι να εργαστούμε πολύ ενεργά, έτσι ώστε να αντιστρέψουμε
αυτή είναι την τάση και σίγουρα σε αυτό η τεχνολογία είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση και παρακαλώ για σύντομη απάντηση. Ποια θεωρείτε τα βασικά, ας πούμε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Eurobank στην αγορά και ποια ίσως και ποιες είναι από εδώ και πέρα οι προτεραιότητές σας? Κοιτάξτε, υπάρχει άποψη στην αγορά ότι οι τέσσερις τράπεζες είναι περίπου όμοιες και διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. Είναι μια άποψη η οποία έχει μια βάση. Ωστόσο, αν δούμε τις πηγές εσόδων των τραπεζών, νομίζω στη Eurobank υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες τρεις τράπεζες. Από τα έσοδα που έχουμε σε επίπεδο προπροβλέψεων, μόνο το 60% έρχεται από τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα. Ένα 5 με 10% είναι από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αυτό που κληρονομήσαμε από την Grivalia, αλλά το χτίσαμε περαιτέρω. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα κρατήσουμε γιατί πιστεύουμε στις προοπτικές του real estate στη χώρα μας. Και το 30% έρχεται από τις δραστηριότητες που έχουμε εκτός Ελλάδος. Ξέρετε ότι είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία. Την ενισχύσαμε την τράπεζα αυτή με δύο εξαγορές το 2015 και το 2018. Είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο. Πρόσφατα αποκτήσαμε ένα 12% στην ελληνική τράπεζα. Στη Σερβία έχουμε μια μικρότερη παρουσία την οποία την ενισχύουμε. Πέρα όμως από το θέμα της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, νομίζω η πελατοκεντρικότητα είναι και ένα άλλο σημείο που διαφοροποιεί τη Eurobank από τον υπόλοιπο κλάδο. Αλλά σε αυτό επιτρέψτε μου να μην πω περισσότερα, δεν έχουμε και το χρόνο άλλωστε. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό σε μεγαλύτερο βάθος στο άμεσο μέλλον. Κύριε Καραβία, σας ευχαριστούμε πολύ. Παραδίδω τη σκητάλη στην επόμενη ενότητα. Ευχαριστούμε πολύ.